Σε αυστηρούς τόνους ήρθε η απάντηση της Αθήνας στις συνεχείς απειλές της Άγκυρας σε Ελλάδα και Κύπρο. Διπλωματικές πηγές χαρακτηρίζουν οξύμορο ότι μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο ανεφαρμόσει το νόμιμο δικαίωμά της και παραβιάζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, να εκτοξεύει κατηγορίες ότι αποσταθεροποιούμε την Ανατολική Μεσόγειο. Η χώρα μας θα συνεχίσει να δρά με αποκλειστικό γνώμονα την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων και την προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, έχοντας ως πηξίδα το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Απορρίπτουμε στο σύνολό τους τις αβάσιμες τουρκικές αιτιάσεις. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών είχε απειλήσει με θερμό επεισόδιο. Duyurdu. Bu gerçekleşirse tabii biz de Kıbrıs Türklerinin de haklarını korumak için buna mukabele edeceğiz. Bunu açıkça buradan ifade ediyorum. Yani Türkiye olarak bu tarz meydan okumalara gerekli cevapları vermeye devam edeceğiz. Σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών στις Βρυξέλλες, εκτός από το προσφυγικό, αναμένεται να θέσει και το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας μετά τις ανοιχτές απειλές της Τουρκίας περί απάντησης στο πεδίο. Το μεταναστευτικό και η εργαλειοποίησή του αναμένεται να δώσουν την ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη να ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του για όλο το φάσμα της τουρκικής προκλητικότητας και ιδιαίτερα στις νόμιμα οριοθετημένες ζώνες μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός δεν θα ξεχάσει να θυμίσει ότι η Τουρκία δεν τηρεί το σύμφωνο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για τις επαναπροωθήσεις. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος συναντήθηκε με τον Τούρκο ομολογό του Χουλουσί Ακάρ στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Η συνάντηση κράτησε 15 λεπτά και, όπως τονίζεται από την ελληνική πλευρά, έγινε κατόπιν αιτήματος του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Ακάρ. Είναι χρήσιμη η διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, ωστόσο απαιτείται η βελτίωση του κλίματος και τήρηση των αρχών καλής γειτονίας. Ο σεβασμός της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων του διεθνούς δικαίου αποτελούν την αδιαφυσβήτητη εγγύηση για τη διαμόρφωση συνθήκων ειρήνης, ασφάλειας, σταθερότητας στην περιοχή. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, ο Χουλουσί Ακάρ σημείωσε ότι αναμένει την ελληνική αντιπροσωπεία για την τέταρτη συνάντηση των στρατιωτικών επιτρόπων Ελλάδας-Τουρκίας στην Άγκυρα για συζήτηση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Φρένο στην έγκριση της πώλησης νέων μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία επιχειρούν να βάλουν Αμερικανοί βουλευτές στο Κογκρέσο. Με μια διακομματική επιστολή εκφράζουν στον Υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν την αντίθεσή τους τόσο στην απόκτηση νέων μαχητικών F-16 όσο και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων.